Ηλίες. Σέξι, σέξι. Με το μαλακό, με το μαλακό. Είναι εύκολο, τέλος. Να βάλουμε το εργαλείο, να του αλλάξουμε τα παπουτσάκια του. Η μέρα σήμερα θα είναι πολύ δύσκολη, έχει πάρα πολύ δουλειά και η δουλειά σήμερα περιλαμβάνει BMW, BMW, M3 Competition, αυτή που έχω πίσω μου. Και τι θα κάνουμε σήμερα? Βασικά έχουμε έρθει να βάλουμε λάστιχα. Γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο δυνατό, με 500 δεκάλογα. Άρα θα του βάλουμε 4 λάστιχα Continental και θα φύγουμε από Αθήνα για να πάμε στα Μέγαρα. Και εκεί στην πίστα θα περάσουμε πολύ ωραία. Προς το παρόν ας βάλουμε τα λάστιχα και ας ξεκουραστούμε, γιατί αργότερα θα κουραστούμε πολύ. Άλλη αυτή η δισκόπη. Την πήρα σπίτι. Τα άλλιωσα όπως τόλους παιδιά, τα άλλιωσα. Δεν τα άλλιωσα εγώ. Εγώ όχι. Τι λάστιχο θα βάλουμε? Continental, Conti Sport Contact 5P. Τώρα αυτά είναι και για αγωνιστική χρήση και μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή τους. Μπροστά 2,75, 35, 19 και πίσω εννοήσει 2,85, 30, 20. Αυτό είναι το Sport Contact 6. Και λάστιχο που κάνει και για στεγνό και για βρεθμένο, μην το ξεχνάμε. Στο τέλος και ζυγοστάθμες θα μας ζητήσουμε, να δεις. Κακό αυτοκίνητο. Κακό. Έχει κακία. Κακία. Έχει αυτή την ασχήμια μπροστά και σε φάω. Είναι κακά ασχήμο που είναι ωραίο. Είναι ερωτικό. Έχει κακά ασχήμο και ερωτικό. Βασίλη, πού πάμε? Δεν ξέρω. Πού πάμε μωρέ, πού πάμε? Βάλαμε λαστιχάκια, παπουτσάκια, καινούρια, απαντητά και πάμε στα Μέγαρα. Πίστα, πίστα. Το κινητοδρόμο Μεγάρων για να ευχαριστηθούμε οδήγηση. Πήγαμε, τοποθετήσαμε τα καινούργια μας παπούτσια, λαστιχάκια δηλαδή, στην καινούργια BMW M3 και έχουμε έρθει στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Μεγάρων, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον ενός τέτοιου αυτοκινήτου, για να κάνουμε τι? Πρώτα απ' όλα να σας δείξουμε το αυτοκίνητο και να μπούμε στην πίστα και να οδηγήσουμε. Γιατί πού μπορείς να οδηγήσεις μία BMW M3? Μόνο στην πίστα! Τώρα το ξεκαθαρίσουμε. Να σας πω λίγο για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όσοι έχετε την απορία, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει έρθει, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, είναι το πρώτο που έχει έρθει και έχει έρθει από την Ευρώπη για ανάγκες έτσι παρουσίασης, οδήγησης και γενικότερα πάρουμε μια πολύ ωραία γεύση. Και επειδή έχουμε αυτό εδώ το αυτοκίνητο, πρέπει να έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας κάνει τι? Να μας μιλήσει περισσότερα για αυτό το αυτοκίνητο και όχι να μας μιλήσει μόνο περισσότερα, να μας πει τις εμπειρίες του για να μας πει και πώς πάει με το Πλάι! Κώστας Πατσουρέας. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Είμαι καλά, προσπαθώ να είμαι καλά. Να γιατί? Πούμε, γιατί ήταν μια πρόσκληση την οποία δεν μπορούσα να την αρνηθώ. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό κόσμημα. Ένα κόσμημα το οποίο για κάποιον που έχει στο παρελθόν του αλλάξει όλα τα μοντέλα τα M3, νομίζω ότι οι διαφορές είναι συγκλονιστικές. Έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στα αυτοκίνητα με την πίσω κίνηση. Γιατί γελάς? Ναι. Γιατί? Έχω μια αδυναμία γιατί μου αρέσει να κάνω και την κίνηση ολοκληρωτική, δηλαδή να μπορώ να τα γυρίζω και λίγο, με αποτέλεσμα να γίνεται και πιο αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, πιο ερωτικό το αυτοκίνητο. Εγώ θεαματικό θα έλεγα, αλλά θεαματικό, εσύ... ερωτικό, όπως θες το λες. Όπως θέλω, καθένας το λαμβάνει. Έτσι. Λύσε μου μία απορία. Ναι. Θα γυρίσω λίγο κάποια χρόνια πίσω, γιατί όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει Πατσουρέας, καλό να ψάξουν, ναι. Αλλά θέλω μου λύσει μια απορία. Ναι. Οδηγική. Οδηγική. Ωραία. Είσαι με ένα πισωκίνητο, αυτοκίνητο. Ένα. Είσαι μέσα. Πατάς, πηγαίνει με το πλάι. Ναι. Πώς γίνεται να έχεις το ένα χέρι απ' έξω, το άλλο από την οροφή και αυτό πηγαίνει με το πλάι? Εκεί βοηθούν και τα πόδια. Σηκώνεις λίγο το αριστερό πόδι και μαγκώνεις το γόνατο, ας το πούμε, με το τιμόνι από κάτω. Και το κρατάς σταθερό και αν χρειαστεί κάνεις και μία μικρή κίνηση και γυρίζει και όσο θέλεις. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και σε πίστες, αλλά ποτέ δεν είχα το μυαλό, πες, να κάτσω να σκεφτώ τι κάνει αυτός. Απολάμβανα τη στιγμή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να απολαμβάνεις τη στιγμή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές είναι σαν να βλέπουμε μία ταινία του Τζάκι Τσάν και να νομίζουμε ότι επειδή το είδαμε γίναμε και καρατερίστες. Άρα είναι λίγο επικίνδυνο. Ο Τζάκι Τσάν του αυτοκινήτου Κώστας Πατσουρέας. Πάμε τώρα στην καινούργια Mi3. Θα ξεκινήσω λίγο σχεδιαστικά. Θέλω να σχολιάσεις τώρα, γιατί έχουμε ένα θέμα τώρα. Το βλέπουν και λένε, κάποιοι πολλοί λένε ότι είναι άσχημο. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραίο, κακό. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσα μεγάλα βράγχια, τόσο μεγάλες μάσκες. Είναι η πρώτη φορά που μου αρέσει και ήμουν βέβαιος ότι θα μου αρέσει στην M. Γιατί είναι όλα μαύρα, το έχουν συνδυάσει και με τα carbon που είναι πάρα πολλά σε αυτό το αυτοκίνητο. Βλέπουμε δηλαδή είναι στο κάτω σημείο το χείλος. Εδώ να τονίσουμε ότι είναι και συγκεκριμένη έκδοση Competition, η οποία έχει πάρα πολλά carbon ανθρακονήματα, δηλαδή μπροστά το βλέπουμε, πολλά αεροδυναμικά βοηθήματα. Έχει και 30 άλογα. Καθρέφτες, οροφή. Carbon από πάνω βέβαια. Και μέσα, καθίσματα, γενικότερα μια πολύ ιδιαίτερη έκδοση. Πολλά carbon και ωραία carbon. Είναι πολύ φαρδή. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν έχει σχέση δηλαδή με τις απλές τριάρες, είναι πιο θηριώδης και ειδικά πίσω φουσκώνει ακόμη περισσότερο. Τα carbon που έχει το αυτοκίνητο από πολύ μακριά καταλαβαίνεις ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αυτή την BMW. Πέραν τα carbon που έχει στο κάτω σημείο του προφυλακτήρα έχει και καταπληκτικούς καθρέπτες carbon. Έχει πίσω τη φερούγα, θα τη δούμε μετά, που έχει μόνο η Competition και έχει πολύ ιδιαίτερες ζάντες 19 ιντσών μπροστά και έχει και ζάντες 20 ιντσών πίσω δηλαδή. Τι άλλο βλέπουμε μέσα? Να πούμε ότι έχει κεραμικά φρένα, ναι. Τα οποία είναι και πλευστές στις δισκόπλακες. Δηλαδή, αν τη δείτε τη δισκόπλακα για την αποβολή της θερμοκρασίας, τα πολλά φρεναρίσματα, είναι έτσι κατασκευασμένα εντελώς αγωνιστικά φρένα. Κώστα, τι σημαίνει έχω κεραμικά φρένα? Θέλω να μας το πεις λίγο απλά. Γιατί να βάλεις κεραμικά φρένα στο αυτοκίνητο, γιατί είναι και πολύ ακριβά, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται. Τα κεραμικά φρένα έχουν το εξής. Όταν, θα το πω απλά, μπούμε με απλά φρένα μέσα σε μία πίστα ή κάποιος πιτσιρικάς θέλει να τρέχει συνεχώς. Στο πρώτο φανάρι έχει φρένα, στο δεύτερο φανάρι έχει φρένα, στο τρίτο φανάρι θα ζεσταθούν κάπως τα φρένα, δεν θα είναι τα ίδια. Μετά το τέταρτο-πέμπτο φρενάρισμα λοιπόν θα υπάρξει μια πτώση στην απόδοση του φρένου της τάξης του 50 και του 60% πολλές φορές, άμα παρακουραστούν. Πόσο εδώ τα μπει σε μια πίστα? Ναι, μέσα σε μια πίστα ήταν δεδομένο, δηλαδή στο πρώτο, δεύτερο γύρο, στο τρίτο τελειώσαν τα χωρίς φρένα. Ναι. Τοποθετώντας αυτά τα φρένα τα κεραμικά, όσο και να τα κουράσεις, όσο και να τα ταλαιπωρήσεις, δεν μένεις ποτέ από φρένο. Άρα σε ένα δίκαιο αυτοκίνητο κεραμικά φρένα. Είναι απαραίτητο. Και κάτι άλλο λέγαμε προηγουμένως. Το θέμα σχεδίασης ζάντας εδώ. Ναι. Η ζάντα, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί όσα χρόνια ασχολούμαι. Πάνω στα μπράτσα της ζάντας είναι τρύπια. Είναι πολύ πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και δεν ξέρω αν μου αρέσει κιόλας πολύ, όμως είναι συγκλονιστικό και σίγουρα κάποιο σκοπό θα έχει. Έχει και ουσία προφανώς και για το βάρος και μπορεί να έχει να κάνει και με το... και, ναι, και τη θερμοκρασία, έτσι. Και τη θερμοκρασία, βέβαια. Πρέπει να δείξουμε τους μαρσιέδες. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το τελείωμα. Ναι, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Το αγκαλιάζει. Ο σκοπός του είναι να κρατήσει το αυτοκίνητο στα πολλά χιλιόμετρα. Μπορεί να είναι τετράπορτο, αλλά πηγαίνει πολύ άνετα, πιστεύω, πάνω από 300 χιλιόμετρα, εάν βγάλει τον κόφτη των χιλιόμετρων. Το βάζει στην κατηγορία των supercars με αυτές τις επιδόσεις που έχει. Άνετα. Όχι απλώς το βάζω, μπαίνει με τα τσαρούχια που λέμε. Η M, για όσους αγαπάμε αυτά τα αυτοκίνητα, στις υψηλές τροφές πάντοτε κάνανε σαν να στρεγγλίζουν. Αυτό το περίεργο που κάνει μόνο η M. Το καταλαβαίνεις από χιλιόμετρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το ακούσουμε μετά. Αλλά αυτό που κάνει και είναι εντυπωσιακό είναι στο άφημα του γκαζιού. Το παπαπαπαπαπ. Το παπαπαπαπ. Το παπαπαπαπ είναι σε αυτά τα αυτοκίνητα Mi4, Mi3, Mi5, όλα. Είναι ωραίο. Το παπαπαπ είναι. Επειδή είπες για ήχο τώρα, ακούγεται ωραία. Η Mi3, διότι λόγω των εκπομπών ρήπων συνήθως τα καινούργια αυτοκίνητα τα μπουκώνουν πλέον και δεν ακούγονται όπως ακούγονταν παλιά. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολύ πιέζουν τους κατασκευαστές και ειδικά τη Motorsport της BMW, τόσο καλύτερα αποτελέσματα βγάζουν. Δηλαδή, ο θόρυβός της είναι συγκλονιστικός. Είναι αυτό που πραγματικά θέλει ένας μπεμβεδάκιας τρελαμένος με τα M. Είναι φοβερός ο ήχος της. Φοβερός. Και έχει και το κουμπάκι από μέσα, οπότε άμα δεν ακούσει. Έχει το κουμπάκι, το παπαπαπ, και αρχίζει το παπαπαπ που πιπί, παπ, και εκεί αρχίζει. Και παπαπαπ, κάνει και μουσική. Θα γράψουμε μια μουσική και θα παίζουμε. Έτσι. Ωραία. Εγώ λέω να πάμε μέσα. Εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε την πίσω πόρτα. Πίσω, πρώτα. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Άνοιξε το να δούμε το κάθισμα. Το κάθισμα με ανθρακόνημα. Για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο της BMW τέτοιο κάθισμα. Και πρέπει να το δείξουμε και από μπροστά και από πίσω. Το κάθισμα είναι πραγματικά εντελώς αγωνιστικό. Είναι σαν bucket, αυτά που χρησιμοποιούμε στους αγώνες, με τη διαφορά ότι έχει παντού δέρμα και παντού carbon. Είναι και full ηλεκτρικό. Δεν έχω ξαναδεί τόσο bucket κάθισμα και θερμαινόμενο. Δεν ξέρω αν σου κάνει και μασάζ, δεν είμαι σίγουρος. Χρειάζεται. Μασά σου κάνει το αυτοκίνητο. Σου κάνω τα υπόλοιπα, αλλά λέμε τώρα. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει. Γιατί ωραίο μπλε. Δηλαδή το χρώμα αυτό εδώ σου θυμίζει, είναι το μπλε της M. Εμένα μου αρέσει που ακόμα και εδώ στα πόδια, σε αυτό εδώ το σημείο, και εδώ έχει κάρμπον. Παντού όλο είναι κάρμπον. Κουμπώνεις πάνω, ρε παιδί μου. Δένεσαι με το κάθισμα. Ναι. Φοράς τη ζώνη και δένεσαι. Να πούμε ότι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε το M1 και το M2, για όσους είχαν την M5 ή την M6, είχαν ένα κουμπάκι το M, το οποίο εδώ πάταγες και σου έβγαζε το πρόγραμμα το οποίο είχες επιλέξει. Και έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις, έτσι. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή είσαι στην πίστα, εγώ ας πούμε θέλω σκληρή ανάρτηση, ναι, και μαλακό τιμόνι. Έτσι. Και πολύ σπορ κάτι άλλο. Εσύ το αντίθετο. Ή λίγο traction. Ναι, ή λίγο traction. Εδώ το ρυθμίζεις. Ναι. Και εδώ είπες και το traction. Εδώ έχεις και την πολυτέλεια με το traction που λες, να ρυθμίζεις και πόσο θέλεις να γλιστρήσεις. Βεβαίως. Να τριφτάρεις. Μα είναι ωραίο αυτό. Να πούμε ότι αυτό το μοντέλο έχει μέσα κάτι σαν σχολή. Δηλαδή, σου διδάσκει πόσο πολύ το γλίστρισες και πόσο λίγο το γλίστρισες. Βαθμολογεί. Βαθμολογεί κιόλας. Ναι. Ναι. Hello BMW, do you love me? Of course, you're the spark to my plug. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι επιλογές έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων με αυτό το αυτοκίνητο. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ακόμα και ένας πολύ εξειδικευμένος θα δυσκολευτεί. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να βρούμε το manual, αλλά το αυτοκίνητο δεν κυκλοφόρησε ακόμη. Το manual είναι στα τσέχικα. Πάμε λίγο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με ένα Mi3. Βασικά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις από αυτά εδώ. Εδώ το κουμπάκι, όπου που λέγαμε για τον ήχο. Κλαπέτα. Εδώ πέρα πατάς, ακούστε αθόρυβο. Ενώ τώρα πατάς. Ακούγεται καλύτερα. Να δείξουμε τις ρυθμίσεις. Εδώ είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Δηλαδή έχουμε να ρυθμίσουμε τον κινητήρα. Να είναι από το να είναι σπορ, πιο σπορ και άνετος και ούτω καθεξής. Αναρτήσεις, τιμόνι, φρένα. Και το traction control. Εδώ πρέπει να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις. Ναι. να απενεργοποιήσουμε το anti-spin. Okay, ναι. Εδώ. Και να πάμε στο ζουμί, το οποίο είναι... Να το, αυτό που λέγαμε. Next drift, best drift. Εδώ. Εδώ σε βαθμολογεί. Εδώ σε βαθμολογεί με αστέρια. Σου λέει πόσα αστέρια είσαι. Ή θέλεις φανοποιώ, δεν θες. Και πάμε στο κομμάτι εδώ πέρα που μπορείς κάλλιστα να ρυθμίσεις πόσο θέλεις να σου φεύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το κρατάει. 10 διαφορετικές ρυθμίσεις δηλαδή. Ευαίσθητο, πιο λίγο ευαίσθητο, πιο λίγο, καθόλου. Κάνει εντελώς ανέστητο, κάνει ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις εκεί πέρα Κωστά, αυτά που θέλουμε. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα το προσπαθήσουμε. Δεν θα χαλάσουμε χατήρια, μην νομίζεις. Πάμε να δούμε λίγο τον κινητήρα. Άνοιξε λίγο τον κινητήρα να δούμε. Γιατί νομίζω ότι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο αυτό που μετράει είναι η καρδιά. Και εδώ τι έχουμε, καρδιά μπροστά, κίνηση πίσω. Ναι, ναι. Θέλω σχόλιο, έτσι όπως το είδες τώρα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένας κινητήρας εξακύλινδρος, μπιτούρμπο, ο οποίος αποδίδει 510 ύπου. Σε σειρά κιόλας, έτσι, σε σειρά. Σε κούραστα. Να πούμε για τις επιδόσεις του αυτοκινήτου. Ναι. Έχει 3,9% χιλιόμετρα αποστάση. 0-200. 0-212,5. Να πούμε ότι είναι πολύ γρήγορο. Είναι υπερβολικά γρήγορο και αυτό οφείλεται όχι τόσο στην υποδύναμη, που φυσικά εκεί είναι πάρα πολύ υψηλή, αλλά και στις ταχύτητες, δηλαδή το σασμάν του, επειδή είναι οκτατάχυτο, είναι πραγματικά, αλλάζει σαν πιστόλι. Και έχει τα πάντλες εδώ που παίζεις. Βέβαια, αλλά και φουλ αυτόματο να το βάλεις πάλι αλλάζει πολύ γρήγορα. Το ξέρεις ότι βγαίνει και χειροκίνητη με εξάρι κυβότελα στην απλή έκδοση, 480 άλογα. Εντάξει, με 480 άλογα και χειροκίνητο θα είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Προτιμάς χειροκίνητο ή αυτόματο? Μετά από πολλή σκέψη έχω καταλήξει ότι το αυτόματο κυβότιο είναι πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή το έχουν δώσει οι κατασκευαστές έτσι, που πλέον και κουτός να είναι κάποιος, λες τι είναι πιο γρήγορο, να μοιράσουμε μια απόσταση στα 8 για να είναι πολύ γεμάτη ή να τη μοιράσουμε στα 6. Στα 8 με γρήγορη αλλαγή το αυτοκίνητο είναι πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αποστάσεις τα 200 μπορεί να έχουν και 2 δευτερόλεπτα διαφορά, που σημαίνει δηλαδή είναι το χάος. Τελική ταχύτητα. Κανονικά. Η απλή έκδοση έχει 250 χιλιόμετρα την ώρα, όπως τα περισσότερα γερμανικά αυτοκίνητα σε αυτήν την κατηγορία. Όμως εδώ, επειδή μιλάμε για μια ιδιαίτερη έκδοση, 290. Είναι καλά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιορίζονται ηλεκτρονικά. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι παραπάνω. Ναι. Όχι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ παραπάνω. Γιατί θυμάμαι ότι το M6 που είχα με 507 άλογα, όταν βγάλαμε τον κόφτη, είχαμε δει. Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Στη Γερμανία πηγαίνει συχνά, Πολύ τακτικά και εκεί είχα δει πάνω από 330. Άρα δεν μπορεί αυτό, επειδή το καβάλισα είναι πιο γρήγορο. Επειδή... Για αυτούς που τους αρέσουν τα Mi 5 και τα Mi 6. Είχες και έχεις αρκετά supercar, έτσι. Και supercar και πολλά BMW M. Αυτό έχει επιδώσει supercar και είναι σαν ένας λύκος ο οποίος ό,τι πετύχει θα το δαγκώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ταιριάζει και με τη μάσκα τώρα, έτσι. Η μάσκα. Έτσι. Είναι, το έπεσε ωραία τώρα. Άλλη κάκι. Έτσι δεν είναι. Κράξ, άρπαξα. Δηλαδή στον καθρέφτη το βλέπεις και λες «Οπ, σε μάγκωσα». Είναι εντυπωσιακά άγριο και είναι η πρώτη BMW από τις καινούργιες με τη μεγάλη αυτή μάσκα, η οποία μου αρέσει και την αισθάνομαι ότι πρώτη φορά θα το πω ότι μου αρέσει πιο πολύ από την προηγούμενη, από την παλιά που είχε τη μικρή μάσκα. Πρώτη φορά, επειδή είναι ίσως ολόμαυρο και το συνδυάζει με το κάρμπον. Αντίθεση, κάνει ωραία. Έχει γίνει αντίθεση. Πολύ άγριο. Πολύ... Γενικότερα χρωματικά δεν παίζεται ειδικά με λευκή, με τις μαύρες αντιθέσεις, το κάρμπον, τα καθίσματα μέσα, τα αυτοκόλλητα στο πλάι. Δηλαδή. Το competition αυτό έχει έτσι. Είναι άλλο αυτοκίνητο. Και. 126.000 ευρώ είναι καλά. Για αυτό που παίρνεις. Τι γίνεται. Μπορεί για κάποιον να ακούγεται σαν νούμερο όνειρο απατηλό, όμως έχω την αίσθηση ότι αυτός ο οποίος διαθέτει τα χρήματα, τα πολλά να το πω έτσι, θα του φανούν πολύ λίγα για αυτό που παίρνει, γιατί είναι και οικογενειακό και super duper σπόρα αυτοκίνητο, δηλαδή τα γκάζια της σε ταράζουνε, δηλαδή πραγματικά εγώ ταράχτηκα. Εσύ? Χρόνια είχα να ταραχτώ. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δυνατό και ναι, παιδί μου, την πρώτη φορά που μπήκα ταράχτηκα, μετά το συνήθισα. Αλλά να πούμε ότι είναι τελείως normal και έχει 3,9%. 3,9 δηλαδή. Πού να το λέγαμε πριν μερικά χρόνια. 12 δευτερόλεπτα το 200 είναι νούμερο το οποίο το είχε το 2000 κάτι η Porsche Turbo, βελτιωμένη με 650 ύπους τότε και έκανε 12. Να σημειώσουμε ότι προς το παρόν βγαίνει διακίνητη. Ναι. Αλλά μέσα στον Ιούλιο την περιμένουμε και τετρακίνητη, όπου βασικά θα μπορούμε να ρυθμίσουμε και τα διαφορικά. Σαν το Mi 5. Όπως το Mi 5. Έτσι, ναι, ακριβώς. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Άρα δηλαδή εκεί αυξάνεται και η πρόσφυση αν θέλεις, ναι, αυξάνεται και η απόλαυση. Εγώ νομίζω ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι super sport. Παρόλο που το βλέπεις με 4 πόρτες, δεν είναι Mi 5, είναι super sport. Δηλαδή το Mi 5 μπορεί να το πεις και οικογενειακό πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Αυτό εδώ δεν το λες οικογενειακό πολύ γρήγορο. Mi 3 ή Mi 4. Mi 3 ή Mi 4. Κοίταξε. Από τη στιγμή που μου αρέσουν τα σπορ αυτοκίνητα, σπορ το έχουμε συνδυάσει με το κουπέ, με το δίπορτο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι εγώ... Μας έχει μπερδέψει ρε Κώστα, ναι, αυτή η BMW, ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι να... Δηλαδή να θέλεις και να μην μπορείς να επιλέξεις, ναι, δεν είναι πρόβλημα. Αν θες μητρία, δεν βγαίνει δίπορτο. Μητρία τώρα δεν είναι και ιστορία ολόκληρη της BMW, είναι, ναι, δηλαδή άκουσε, τι λες, να πούμε ότι είναι πολύ φουσκωτό αυτό το BMW. Δηλαδή κάνει μπάμα από χιλιόμετρο, ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Είναι κακιά φυσιογνωμία έχει. Βγάζει μάτια. Άγρια μάτια. Το άτιμο. Και τώρα Κώστα ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Τώρα ήρθε. Πάμε, άμα ήρθε να το ξεκινήσουμε. Να το δούμε. Για πάμε να δούμε, πάμε να δούμε. Θα σε βλέπω δυνατό. Πήγε ζωηρά, έτσι. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τις αλλαγές των ταχυτήτων. Οι αλλαγές είναι συγκλονιστικές. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν. Για να δούμε εδώ τώρα στη μεγάλη ευθεία που θα πούμε. Ωραία πέρα στο κέντρο. Εύκολα 185 χιλιόμετρα. Πώς το αισθάνεσαι στο κάθισμα? Είναι τέλειο. Δεν σε αφήνει να κουνηθείς καθόλου, Βασίλη. Εσύ που κάθεσες αγωνιστικά, που έχεις το αγωνιστικό ρε παιδί μου τώρα... Σαν να κάθομαι στο Εύω είναι. Παίρνει τον αέρα, το παίρνει γύρω με γύρω, παίρνεις αέρα, έτσι. Ωραία, αλητίες. Εντάξει, το M3 είναι και για αλητίες, έτσι. Σεξι, σεξι. Αλήτρα τελείως. Είναι M3, τέλος. Πω, του πήρε τον αέρα, του πήρε τον αέρα. Έτσι, Πάει! Όπα! Λύσαξες βρε πούς! Ρε Παναγία μου, τι τραβήξαμε με αυτό, παιδιά! Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μπείτε με τον Κώστα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο ή δεν πρέπει να μπείτε. Είναι Παναγία μου, βόηθα! Είναι να πάει ο Κώστας και να πάρει στην BMW ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί πλέον έχει αρχίσει και αναθεωρεί κάποιες σκέψεις για τα τετράπορτα και τα δίπορτα. Αυτή είναι πάντως, δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη συνέντευξη που κάνουμε. Στην αρχή κάναμε μια συνέντευξη με σωστά ελαστικά, δηλαδή καινούρια, ναι, να το πούμε απλά. Ναι. Μετά πατήθηκαν λίγο. Ναι. Σ' άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες. Θέλω όμως να, ναι, το πεις με ωραίο ύφος. Όταν ήρθα και με κάλεσες να έρθω να δω αυτό το αυτοκίνητο, το κόσμημα της BMW, περίμενα ότι θα οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο πισωκίνητο με 500 άλογα, το οποίο θα έχει θέαμα και λέω πω πω τι ωραία θα περάσουμε. Δεν περάσαμε δηλαδή. Όμως, Με το που ξεκινήσαμε τη βόλτα με καινούργια λάστιχα, μπορώ να σου πω ότι από τη μια εντυπωσιάστηκα από το κράτημα που έβλεπα ένα αυτοκίνητο το οποίο στρίβει σαν Φόρμουλα 1, σαν μονοθέσιο στρίβει. Δηλαδή, πιστεύω και το έλεγα εδώ πέρα και στους ανθρώπους της πίστας ότι το αυτοκίνητο, εάν μου βάλετε ένα χρονόμετρο, είμαι βέβαιος ότι θα γυρίσει κάτω από 1,7. Είμαι βέβαιος ότι θα γυρίσει γύρω στο 1,6. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Για κάποιον που δεν ξέρει, δεν έχει τη δική σου εμπειρία, ναι, μήπως είναι καλό το κράτημα ακόμα και σε ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο με τόση δύναμη? Εγώ πιστεύω ότι το αυτοκίνητο έχει το καλύτερο κράτημα από ό,τι πισωκίνητο έχω οδηγήσει μέχρι στιγμές. Αν αυτό σε καλύπτει. Σε καλύπτει. Πάμε μετά στο όταν άρχισαν τα λάστιχα λίγο να... Πάμε λοιπόν σε σημείο που ενοχλήθηκα. Είχε τέτοιο κράτημα που λέω τι με φέρετε να οδηγήσω για να μου δείξετε ένα αυτοκίνητο πώς γίνεται ένα M3 να στρίβει χωρίς να γλιστράει. Είχαμε βγάλει λοιπόν τα ηλεκτρονικά και έλεγα γιατί δεν γλιστράει, γιατί δεν γλιστράει, γιατί δεν γλιστράει. Όμως ο φίλος μου ο Βασίλης είχε βάρει ολοκαίρια λάστιχα πριν έρθει εδώ, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο. Είπα να σε προσέξω. Ναι, ήταν στημένο για να μην γλιστράει. Όπα, είπα να σε προσέξω. Τώρα περίμενε. Τα διπλώματά μου, όλα δεν γίνεται. Τι ερωτικός οδηγός και με το πλάι δεν ίσχυσε ποτέ και όλα αυτά. Δεν ισχύουν. Όμως, λίγο τσουκουτσουκουτσουκουτσου, τουκουτούκου η εξάτμιση. Τα λάστιχα μέσα σε 6-7 γύρους έμειναν κάποια κομμάτια από τα λάστιχα. Με αποτέλεσμα άρχισε το αυτοκίνητο να γίνεται M3. Πώς το είδες το λάστιχο αυτό της Continental, είναι το top? Είναι top λάστιχο, αλλά δεν μου αντιστέκεται το λάστιχο, να ξέρεις. Δηλαδή, μετά από γύρους. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι καταπληκτικό, όμως. Τα ίδια φοράω και στο Cooper. Όμως, μόλις φαγώθηκαν τα λάστιχα, αγαπημένοι μου φίλοι, είδατε τι συνέβη. Το αυτοκίνητο έγινε M3 ε30 με 500 άλογα. Είναι συγκλονιστικό το αυτοκίνητο. Εάν κάποιος θέλει να πάρει ένα M3 και να του θυμίσει το M3, τα παλιά M3 που κάνανε τα κόλπα τους... Να έρθει στα Μέγαρα, να κάνει 5-6-10 γύρους. Και επίσης να πούμε ότι το μηχάνημα μέσα μου έδωσε 5 αστέρια στο drift και μας έγραψε ότι κάναμε drift 166 μέτρα. Για όσους καταλαβαίνετε. Εδώ ξέραμε... Τα 5 αστέρια ασφαλείας. Ναι. 5 αστέρια στον τρίτη. Με Πατσουρέα και 160 τόσα μέτρα. Πώς λέμε το ξενοδοχείο το πεντάστερο? Πεντάστερο τρίφτ. Ωραία, αγόρι. Άσε τώρα κι εμείς να κάνουμε κανένα γύρο, να τον αφήσουμε να πάρει το Mini Cooper το Works. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους. Άντε σπίτι. Καλά να περάσετε. Και την επόμενη φορά με Ιταλό, με Ιταλίδα. Με Ιταλίδα, η οποία θα είναι πολύ ζωηρή. Εύχομαι το καλύτερο και να περνάμε πάντα όμορφα. Καλή συνέχεια και μεγάλη ικανοποίηση σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα τέτοιο ασύλληπτο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα τεχνολογικό θαύμα με πίσω κίνηση. Περιμένουμε το τετρακίνητο. Φιλάκια πολλά, παιδάκια, γεια. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα, γεια σου. Άντε να φύγει, γιατί θα μας φάει και τα υπόλοιπα λάστιχα. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να μας γράφετε έτσι. Γεια σου Κώστα. Πολλά φιλιά. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σου παιδιά, να είστε καλά. Άντε να φεύγουν γιατί... Έχεις γυρίσει με τις άντες στην Αθήνα? Θα το κάναμε πρώτη φορά. Είμαστε οκ. Να βάλω ζώνη. Τι λέει ρε, το παλικάρι. Καλά θα βάλω. Έχεις αμπεί? Όχι. Έχεις αμπεί σε πίστα? Όχι, είναι πρώτη φορά να σε πίστα γενικά. Άρα θα μπούμε για πρώτη φορά στην πίστα και με ωραίο αμάξι, σωστά? Με πολύ ωραίο αμάξι. Πάμε. Let's go. Σαν είπα και εσύ ξέρεις κάτι τρόπος ζωδιάς, κοίτα αυτός που είναι το χέρι του, βλέπετε. Είναι εδώ που το κάθισμα μας έχει παγκώσει, ρε φίλε, δεν ξέρετε, σε παγκώσει. Είδες τα κεράμικα τι κάνουνε ρε φίλε. Εκπληκτικό φιλάλι. Βασίλη, Βασίλη! Παταγκάζει, Μίλη! Δεν έχει φρένα, δεν έχει φρένα, Μίλη, Μίλη, Μίλη! Κοίτα πώς πέτει. Καλά, εδώ τα πάτελ που κλαίουνε απίστευτα, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ανεβάζει τόσο γρήγορα τα χιλιόμετρα, ρε φίλοι, και πόσο γρήγορα έχεις το... Καλά είναι και τα χέρια, μπορείς να γυρίσουμε κιόλας. Ήρθε ο άλλος εδώ, Πέρασα καταπληκτικά. Κατάλαβα ότι πιάνει πολύ γρήγορα τα χιλιόμετρα, αλλά σταματάει και πάρα πολύ γρήγορα. Και όπου είχε στις τροφές αυτό το κόκκινο άσπρο, να πούμε, ήμασταν πάνω στις τροφές, σηκώναμε δύο ρόδες. Είναι κερπάκιας, Είναι κερπάκιας. Είναι κερπάκιας. Σ' άρεσε η βόλτα. Τρελό, τρελό, έπαθα. Δεν πας καλά. Γεια. Μα κοίτα το τώρα, δηλαδή και χωρίς ζάντες, του βάζεις μια εξολέμβια και το κάνεις σκάφος. Σκάφος. Μα κοίτα πλεύση. Κοίτα γάστρα που έχει από κάτω. Το πάρω εγώ στο νησί, ας πω εγώ παραγάδια. Ασμάτ, πώς το βλέπεις? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Να ανεβάζει θερμοκρασίες, ναι, ζέστη είναι σήμερα, πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ όμορφο μάτι. Τώρα εσύ έχεις δει και πολλά εδώ. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα, εδώ στην πίστα? 15. 15 στην πίστα? Ναι, 15 χρόνια. Εγώ σας έχω πει, άμα ξέρετε, Ασμάτ τελείωσε. Τα λέω σωστά? Ναι, σωστά. Τα παιδιά εκεί πώς τα βλέπεις? Είναι πολύ ωραία παιδιά, βλέπω. Ωραία παιδιά, Η ταλαιπωρία με πόδια είμαστε. Μια χαρά είναι πόδια. Άντε, Ασμάτ, γεια. Γεια σας παιδιά.